Βγήκαμε ως εκπαιδευτικοί μέσα από μια μεγάλη μάχη. Μάχη ενάντια σε ένα κατάπτυστο νομοσχέδιο που απολύει χιλιάδες συναδέλφους αναπληρωτές συμβασιούχους στον χώρο της εκπαίδευσης. Στον χώρο της Ανατολικής Αττικής, που ο Σύλλογος Σωκράτης ανήκει, υπάρχουν πάνω από 450 συμβασιούχοι εκπαιδευτικοί που καλύπτουν πραγματικά ανάγκες της εκπαίδευσης. Κάθε χρόνο δηλαδή καλύπτουν τον εαυτό τους. Εδώ και 10 χρόνια έχουν να γίνουν διορισμοί στον χώρο της εκπαίδευσης. Οι συνάδελφοί μας, οι συμβασιούχοι, καλύπτουν τον εαυτό τους. Δηλαδή απολύονται τον Ιούνιο και το Σεπτέμβριο ξαναπροσλαμβάνονται τις πάγιες και κενές θέσεις που υπάρχουν στον χώρο της εκπαίδευσης. Σε αυτή την κατεύθυνση δώσαμε μια μεγάλη μάχη. Αντιμετωπίστηκε αυτό το κίνημα με αυταρχισμό, με τρομοκρατία. Αυτό που θέλουμε να μεταφέρουμε εμείς ως εκπαιδευτικοί είναι ότι δεν κάνουμε βήμα πίσω από τις ανάγκες να καλυφθούν τα σχολεία. Διεκδικούμε μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων που είναι στην εκπαίδευση. Διεκδικούμε 30.000 διορισμούς εδώ και τώρα, πραγματικά για να δουλέψουν οι σχολικές μονάδες. Σε αυτή την κατεύθυνση εξειδωτείται και ο Σύλλογος Σωκράτης, να κτίσουμε αυτή την κοινωνική συμμαχία με όλους τους χώρους του δημοσίου, με όλους τους συναδέλφους συμβασιούχους του δημοσίου, να σηκώσουμε αυτόν τον αγώνα, να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω με τον συντονισμό μας και ενάντια σε αυτό το κατάπτυστο άρθρο το 103, το οποίο απαγορεύει την μονιμοποίηση των συναδέλφων συμβασιούχων. Είμαστε σύμφωνοι με την εισήγηση, θα προχωρήσουμε και με αποφάσεις διοικητικών συμβουλίων και με συσκέψεις συναδέλφων συμβασιούχων να αναδείξουμε αυτόν τον καινούργια μορφή αγώνα και τη Δευτέρα θα είμαστε στο κάλεσμα όλων των σωματείων του Δημοσίου για τη συνέχιση του αγώνα.